Αγαπητοί μου συνέλληνες, άλλη μία εκπομπή σήμερα από την Εθνεγερσία για το θέμα το μακεδονικό, το οποίο είναι πολύ επίκαιρο στις μέρες μας. Το θέμα το μακεδονικό έχει ξεκινήσει πριν από 2 εκατονταετίες με σκοπό του κατεστημένου να φέρει τα σύνορα της Ελλάδος στον Όλυμπο. Εκείνο όμως το οποίο τους χάλασε λίγο τη σάλτσα ήταν τα δύο συλλαγητήρια, ένα της Θεσσαλονίκης και ένα των Αθηνών. Δεν περίμενα να συγκεντρωθεί τόσος κόσμος στη Θεσσαλονίκη και προπαντός των Αθηνών, που η καναδική κυβέρνηση από αεροφωτογραφίες έβγαλε το συμπέρασμα, μάλλον την εκτίμηση, ότι ήταν περίπου 2.750.000. Ασχέτω αν ήταν τόσα. Πάντως ήταν οπωσδήποτε 2 εκατομμύρια, γιατί ήταν η μισή Αθήνα γεμάτη από κόσμο. Αυτό τους ανησύχησε. Αποτέλεσμα. Είχαν μεν στο πρόγραμμά τους να βάλουν κάποιο σκάνδαλο και σκανδαλολογία στους Έλληνες για να τους απασχολούν, ώστε να κλείσουν τη συμφωνία στα σκοτεινά και να μην αντιδράσουν οι Έλληνες, αλλά τα συλλαγητήρια τους αναστάτουσαν και άρχισαν να έδωσαν έντονο χρώμα στην σκανδαλολογία για τα φάρμακα τα οποία άρχισαν, αλλά είδαν ότι πάλι δεν τους έφτανε η κατάσταση και δεν μπόρεσαν να αδρανοποιήσουν τελείως τον ελληνικό λαό. Και έτσι έκαναν και το στημένο τρακάρισμα των πλοίων στα Ήμια. Οι Έλληνες μην σας κοροϊδεύουν αρκετά. Το επεισόδιο στα Ήμια δεν το έστησε ο Ερντογάν μόνος του. Το έστησε το ΝΑΤΟ, η ελληνική κυβέρνηση και όλοι οι υπεύθυνοι γύρω από το θέμα αυτό. Απόδειξης. Είδατε ότι έβαλαν το πλοίο το δικό μας που ερχόταν από τα Ήμια προς το εσωτερικό της θαλάσσης. Και από εδώ ερχότανε το τουρκικό πλοίο, το μεγάλο. Όταν έφτασε περίπου στο ύψος του τουρκικού, το ελληνικό πλοίο σταμάτησε. Γιατί σταμάτησε? Και σταμάτησε αφού πέρασε το περισσότερο μπροστά και έμεινε η πρίμνη πίσω μπροστά στο τουρκικό πλοίο. Το τουρκικό πλοίο έρχεται με ταχύτητα και το χτυπάει μισό μέτρο πριν από το τέλος το πλοίο. Σταματημένο. Εάν το πλοίο, αφού είχε αναμένει στις μηχανές και έβλεπε το άλλο που 20 μέτρα το έρχεται απάνω του, έβαζε μπρος και δεν έπρεπε ο καπετάνιος να βάλει μπρος και να φυγεί? Μισό μέτρο, εκείνο θα έκανε 20 μέτρα. Ή τούτος μισό μέτρο ένα δεν θα έκανε μπροστά. Και δεν θα φέρναγε πίσω το τουρκικό πλοίο. Δεν θα το χτύπαγε. Άρα λοιπόν ήταν τελείως σχεδιασμένο το επεισόδιο. Ίσως να είχαν κάνει και πρόβες κατ' εμένα και στο τέλος πετύχανε εκείνο το οποίο θέλανε. Να μην γίνει ζημιά καμία, να μην τραυματιστεί κανένας, αλλά να γίνει ένα επεισόδιο που να μπορέσουν να φοβήσουν τον ελληνικό λαό ότι θα γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος. Άρα πρέπει να υπομείνει. Έστω και αν θυσιάσει και μερικά τώρα ένα όνομα Μακεδονία, ας το θυσιάσουμε, δεν πάει στην ευχή να πάει, αρκεί να γλιτώσουμε τον πόλεμο, αγαπητοί μου Έλληνες. Αυτό ήταν όλο και αυτό ήταν το επεισόδιο. Και όπως είδατε, ούτε η ελληνική κυβέρνηση αντέδρασε όπως έπρεπε να αντιδράσει, ούτε η Ευρώπη, και προπαντός μου άρεσε, γιατί το είδα με τα μάτια μου, τον εκπρόσωπο του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τη δήλωση την οποία έκανε. Πιο ταπεινή δήλωση για την Ελλάδα δεν υπήρχε να κάνει. Δεν μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ούτε λίγο ούτε πολύ, μας είπε καθίστε φρόνημα. Αυτό ήτανε. Επομένως, οι Έλληνες, ήταν τυχαίο το επεισόδιο? Από πού και σπου ήταν τυχαίο? Αν ο Έλληνας που είχε αναμένει στις μηχανές του πλοίου έβλεπε το άλλο που ήταν απάνω του, δεν θα έβαζε μπρος να φύγει? Γιατί δεν πάτησε γκάζι να φύγει και έμεινε και χτύπησε το άλλο και ήταν σταθερός αυτός εκεί κουνημένος, έλα χτύπαμε να τα βρούμε, να πάρουμε τα λεφτά που πρέπει μας έχουν τάξει. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα σήμερα και θέλουν άρον άρον να φέρουν τα σύνορα της Ελλάδος στον Όλυμπο. Η υπογραφή με το όρο
με το όνομα Μακεδονία, δίνει την δυνατότητα στο διεθνές κατεστημένο να ξεκινήσουν απαιτήσεις των Σκοπιανών εις βάρος της Ελλάδος και να δημιουργήσουν ορισμένα στημένα σαν τρακάρισμα στα Ήμια και να φέρουν τα σύνορα της Ελλάδος στον Όλυμπο. Αυτό είναι το σχέδιο. Το έχω γράψει στα βιβλία μου πριν από 2 δεκάδες χρόνια. Το γνωρίζω το σχέδιο από το 1980 και τελικά εφαρμόζεται σήμερα. Αν θέλετε να δείτε επίσημα πότε ξεκίνησε, θα σας διαβάσω ορισμένα στοιχεία από το βιβλίο μου Αφύπνισης, το οποίο κυκλοφορεί, τελείωσε, δεν υπάρχει στα βιβλιοπωλεία και η 10η έκδοση. Γράφει στο βιβλίο αυτό, στη σελίδα 848. Το 1912 ο Εβραίος Ραβίνος δικηγόρος Θεσσαλονίκης Πέπο Μαλάχ έγραψε στις ευρωπαϊκές εφημερίδες ότι πρέπει να ιδρυθεί μακεδονικό κράτος με νότια σύνορα τον Όλυμπο. Δύο χρόνια αργότερα ο Ουκρανός Εβραίος Κρίστιαν Ρακόφσκι έγραψε επίσης τα ίδια άρθρα στις ευρωπαϊκές εφημερίδες. Ακολουθεί, θα πάω στα χοντρά μόνο, το 1923 έγινε η πρώτη Κόμιντερν, το πρώτο μεγάλο συνέδριο των κομμουνιστικών κομμάτων και εκεί έθεσαν ως σκοπό την ίδρυση ελευθέρω μακεδονικού κράτος. Και ο Λένιν, 3 μήνες πριν πεθάνει, πριν τον δηλητηριάσει ο Στάλιν, κάλεσε τους επιτελείς του όλους και τους έδωσε ορθά κοφτά εντολή στο συντομότερο δυνατόν να κάνουν τα πάντα να δημιουργήσουν το ελεύθερο μακεδονικό κράτος. Και εφόσον δεν μπόρεσε ούτε ο Λένιν να ζήσει να το δημιουργήσει, έφτασε σήμερα ο Αλέξης μας ο Τσίπρας να το δημιουργήσει. Όλα τα άλλα Έλληνες είναι δικαιολογίες, όλα είναι παραμύθια. Μέχρι πού είναι η Μακεδονία? Η Μακεδονία δεν ήταν ποτέ το υψίπεδο Σκοπίων. Ποτέ! Πήγε μία φορά ο Φίλιππος κατακτητής, διότι όταν κατέβηκε με τα στρατεύματά του νότια στην Ελλάδα, στην Νότια Ελλάδα, επετέθησαν οι Σκοπιανοί στη Μακεδονία και γύρισε απάνω και κατετρόπωσε την στρατιά των Σκοπίων και ζήτησαν συγγνώμη και τους εγκατέλειψε και ξαναγύρισε στα σύνορά του ο Φίλιππος. Ποια ήταν τα σύνορά του? Η Μακεδονία από μεν τον αξιό ποταμό σταματάει στα στενά του Δεμίρ Καπού. Από δε το υψίπεδο της Φλωρίνης στα στενά βόρεια του Περλεπέ. Ήτι στο κράτος των Σκοπίων. Τμήμα της Μακεδονίας είναι μόνον από την γραμμή των στενών Περλεπέ. Κυλίδερμεν, Δεμίρ Καπού και Μπέλες. Η κορυφογραμμή του Μπέλες. Αυτή είναι η βόρεια γραμμή των συνόρων της Μακεδονίας που δεν πέρασε ποτέ πάνω από αυτή. Τώρα, τι έχουμε να πούμε, δύο πράγματα θα σας πω για να σας ενημερώσω για το θέμα του Ερντογάν που πάντοτε υψώνει το ανάστημα και βρίζει την Ελλάδα, βρίζει τους πάντας κτλ. Αν προσέξετε ποιους βρίζει ο Ερντογάν, τους εχθρούς του Ροθσάιλντ, του Ροθσίλντ. Όσο η Γερμανία είχε σηκώσει το κεφάλι και ζητούσε μερίδιο από την διοίκηση του κόσμου ως Ενωμένη Ευρώπη και ως αρχηγός το γερμανικό κράτος, το ταπείνωσε ο Ροθσίλντ με τον Τούρκο, τον Ερντογάν. Και αφού ταπεινώθηκε, φαίνεται ζήτησαν στο μυστικά συγγνώμη η Μέρκελ και αμέσως έδωσε εντολή ο Ερντογάν και τα έφτιαξε ο Ερντογάν με τη Μέρκελ. Χωρίς
να το μάθει κανείς και χωρίς να θορυβηθεί κανένας. Τώρα τον χρειάστηκαν να σηκώσει το ανάστημα, γιατί έπρεπε να ταπεινωθούν οι Έλληνες και να δεχθούν το Μακεδονία στο Σκοπιανό κράτος. Και το έκαναν. Γιατί η Ρωσία, είπε κάποιος πριν μπω μέσα εδώ για το δώσω τη συνέντευξη, έδωσε τους S-400 στους Τούρκους. Δεν τους έδωσε, κύριε, θα τους δώσει. 2 χρόνια τους παζαρεύουνε και δεν τους έδωσε. Γιατί? Διότι είμαι βέβαιος ότι ο Πούτιν έχει θέσει στον Ερντογάν τον όρο να μπει στο σύμφωνο της Σανγκάης. Εφόσον μπει στο σύμφωνο της Σανγκάης, την άλλη μέρα θα του δώσει τις 400. Ο Ερντογάν όμως δεν μπορεί να μπει στο σύμφωνο της Σανγκάης, διότι εάν μπει στο σύμφωνο της Σανγκάης διαλύεται το ΝΑΤΟ, φεύγει από το ΝΑΤΟ και δεν θα τον αφήσει και δεν θα το χαρίσει ποτέ η CIA η οποία διοικείται από το Rothschild. Τι σχέση έχει η CIA και ο Ερντογάν? Και γιατί φοβάται ο Ερντογάν τη CIA? Πριν ένα χρόνο και κάτι, στην Άγκυρα σκοτώσανε τον πρέσβη της Τουρκίας. Γιατί? Τότε έβγαλα 2 ομιλίες εγώ, ποιος οργάνωσε την δολοφονία και γιατί. Όσοι δεν το είδατε, θα ανοίξετε στο site, στο ίντερνετ το δικό μου που λέει εθνεγερσία.gr και θα βρείτε ποιος την οργάνωσε και γιατί. Θα σας πω το γιατί. Πριν γίνει η δολοφονία αυτή, αν θυμάστε, στη Τουρκία κάθε εβδομάδα σκοτωνόταν 2 καμικάζι Κούρδοι και σκοτώνανε 30, 40, 50 Τούρκους. Έφτασε σε σημείο να μην μπορεί να διοικεί στην Τουρκία ο Ερντογάν. Έπρεπε να βρει κάποιο τρόπο να τη σταματήσει. Πώς θα σταματούσε? Εάν καλόπιανε αυτούς που διοικούν τους Κούρδους καμικάζι. Και εκεί ανέπτυξα εδώ εγώ παρουσία 3 άλλων 2 ανθρώπων που συνομιλούσαμε, ότι από την ώρα που παρέδωσαν τον Οτσαλάν οι δικοί μας οι Έλληνες, ξέρετε ποιος, στους Τούρκους, σταμάτησε να διοικεί η Ρωσία τους Κούρδους αντάρτες και τους ανέλαβε η CIA. Άρα, εάν καλόπιανε τα αυτιά και τις επιθυμίες της CIA ο Ερντογάν, θα σταμάταγαν οι Κούρδοι να εκρήγονται και να μπορεί να διοικεί άνετα την Τουρκία. Και το έκανε. Από τότε ούτε ένας Κούρδος δεν εξεράγει στην καμικάζι στην Τουρκία. Ενώ εκρήγει το 2 κάθε εβδομάδα τον τελευταίο καιρό. Και είπα σε μια άλλη εκπομπή και να τη θυμάστε και τώρα ότι εάν ξαναδείτε στην Τουρκία να εκραγούν 2 Κούρδοι καμικάζι, 2, γιατί ένας μπορεί να βρεθεί ένας θερμόιμος και να εκραγεί. Αν όμως εκραγεί και δεύτερος, τότε σημαίνει ότι την διοίκηση της CIA την ανέλαβε ο Τραμπ. Μέχρι τότε την έχει ο Rothschild, αγαπητοί μου Έλληνες. Αυτή είναι η γενική κατάσταση, να σας ενημερώσω. Και τώρα, για το θέμα το μακεδονικό, σας προτρέπω και σας παρακαλώ να ανοίξετε το site εθνεγερσία.gr με λατινικά μικρά και θα βρείτε 2 ανακοινώσεις που έχω. Η μία ανακοίνωση λέει παράκλησης με κεφαλαία γράμματα. Εκείνη ανηρτήθη στο site το δικό μου 10 μέρες πριν γίνει η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί ακριβώς γράφω ποιο είναι το μακεδονικό, γιατί και πώς, λεπτομέρειες. Και μία άλλη, την οποία ανήρτησα μετά από 10 μέρες, από την πρώτη, που λέει Μακεδονία με κεφαλαία γράμματα. Εφόσον λοιπόν διαβάσετε εκεί, θα βρείτε όλη την αλήθεια για το μακεδονικό κράτος, το πώς δημιουργήθηκε, πού και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή
δεν πρέπει να έχω μονόλογο. Έχω και τον καλεσμένο εδώ, τον φίλο μου, τον Δημητρή. Τον Γιώργιλα και συνεργάτη. Και τώρα θα σα πει μερικά ο φίλο μου, ο Δημητρή. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Δημητρή. Λέει. Λοιπόν. Ωραία. Λοιπόν. Έχουμε να πούμε ότι αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ παλαιά. Εάν σκεφτεί κάποιος πόσο μακριά είναι η Περσία από την Ελλάδα, πόσες ώρες με το αεροπλάνο χρειάζεται για να ταξιδέψει από εκεί ως εδώ, γιατί έγιναν τόσοι πόλεμοι οι Πέρσες, οι Περσικοί πόλεμοι. Τρεις φορές ήρθαν στην Ελλάδα να μας κατακτήσουν. Ποιος ήταν ο λόγος? Και μετά ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε τις εξαρτίες εναντίον τους. Όλα αυτά γίνανε γιατί το ιερατείο του, τότε ιερατείο, ήθελε να χτυπήσει τον ελληνισμό. Αυτός είναι ο λόγος. Να χτυπήσει τον ελληνισμό. Για μια ακόμη φορά το ιερατείο, το ίδιο ιερατείο, μετά από χιλιάδες χρόνια, πάνω από 2.500-2.000 τόσα χρόνια, έρχεται να χτυπήσει τον ελληνισμό, έρχεται να χτυπήσει τον δυτικό πολιτισμό για να τον σκλαβώσει. Και το χτυπάει στην πίδα του που είναι ο ελληνισμός. Ένα λεπτό για να ενισχύσω τις γνώμες σου. Αυτά άλλοι από εσάς μπορεί να τα πιστεύετε αληθινά, άλλοι όχι. Όποιος όμως ανοίξει την Αγία Γραφή στην παράγραφο Εστήρ, θα δείτε εκεί με υπερηφάνεια πως λέει ο Μαρδοχάη ότι έδωσε την ανιψιά του και προώθησε στο κρεβάτι του Ξέρξου για να χτυπήσει τους εχθρούς του. Συνέχισε. Από τότε μας χτυπάνε. Από την παράγραφο Εστήρ της Παλαιάς Διαθήκης έγινε. Από τότε. Γιατί γίνονται αυτά? Γιατί χτυπάνε τον ελληνισμό? Γιατί ο ελληνισμός είναι το φως. Είναι το φως. Είναι το πνεύμα, το σωστό, το δίκαιο. Ενώ αυτοί κρύβονται πίσω από το σκοτάδι. Σκοτώνοντας το αληθινό, το φως, με ψέματα, με εξαπάτηση και όλα, με δόλο. Λοιπόν, άρα ο ελληνισμός είναι ο εχθρός τους. Αυτή τη φορά δεν ήρθανε με όπλα, όπως τις άλλες φορές. Αυτή τη φορά ήρθανε με χρήματα, με πολλά χρήματα. Και έχουμε το ίδρυμα του George Soros, το Ανοιχτή Κοινωνία, το αγγλικά είναι το Open Society, που έχει προϋπολογισμό 30 δισεκατομμύρια ετησίως. Όχι 30 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω, όχι 30 εκατομμύρια, 30 δισεκατομμύρια ετησίως για να περάσει τη νέα τάξη πραγμάτων. Η νέα τάξη πραγμάτων για να περάσει, η προπαγάνδα της, για να εξαγοράσει και οτιδήποτε όλους αυτούς, μέσω της αριστερής σοσιαλο-αριστερο-κομμουνιστικής ιδεολογίας, να μας τρελάνει, να μας μπερδέψει, να μας βγάλει το άσπρο, το κάνει μαύρο, έχει πολλά λεφτά. Γι' αυτό βλέπετε τόσους πολλούς που προωθούν αυτές τις ιδεολογίες και τους βλέπουμε μας έχουν τρελάνει τελευταία. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν, είναι πολλά τα λεφτά από πίσω. Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουμε όλα αυτά και να καταλάβουμε ότι αυτούς που ψηφίζουν μέσα στη Βουλή, οι περισσότεροι δεν είναι Έλληνες και ότι δεν αντιπροσωπεύουν τον ελληνικό λαό. Είναι ελληνόφωνοι και υπάρχει συνεχής εξαπάτηση. Προωθούν ξένα συμφέροντα. Άρα πρέπει να ξυπνήσουμε, να σταματήσουμε και να καταλάβουμε ποιος είναι ο εχθρός και πώς να τον σταματήσουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να τα συλλαγητήρια είχαν τρομερή απήχηση και αυτά έπρεπε πάση θυσία ο εχθρός να μας αποσοντιονίσει. Να τα αμαυρώσει. Έχετε κάτι άλλο να πείτε? Όχι, εκείνο το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν οι Έλληνες είναι ότι από τότε που βάλανε μπρος να φέρουν τα σύνορα στον Όλυμπο, ασχολούνται γύρω από το θέμα αυτό και μας πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Θα ήθελα να διαβάσω απλώς τώρα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Επειδή η ελληνική κυβέρνηση δεν απήντησε όσο έπρεπε στους Σκοπιανούς βάσει του επιχειρήματος του οποίου υπερηφανεύεται ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών και λέει ότι
όλοι οι λαοί, να το διαβάσω ακριβώς όπως το έχω γραμμένο στην ανακοίνωση στο Μακεδονία. Όλοι οι λαοί επιλέγουν για τη χώρα τους όποιο όνομα θέλουν. Εμείς γιατί δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα με τους άλλους. Και εμείς θα επιλέξουμε το όνομα Μακεδονία. Επειδή λοιπόν δεν απήντησαν οι Έλληνες επίσημοι, θα τους απαντήσω εγώ και να το μάθετε κι εσείς οι άλλοι Έλληνες στην περίπτωση που θα σας θέσουν αυτό το ερώτημα. Ναι, όλοι οι λαοί επιλέγουν για το κράτος τους το όνομα που αυτοί θέλουν να βάλουν στο κράτος τους. Αυτό είναι ορθόν. Αλλά γράφω ορθόν. Είναι το ότι όλοι οι λαοί επιλέγουν για όνομα του κράτους τους εκείνο το οποίο ταιριάζει με την εθνότητά τους και την ιστορία τους. Και όχι οποιοδήποτε άλλο. Και επομένως έχουν το δικαίωμα. Αν λοιπόν και οι Σκοπιανοί θέλουν να κάνουν το ίδιο που κάνουν οι άλλοι λαοί, θα πρέπει και αυτοί να επιλέξουν βάσει του λαού τους και της ιστορίας τους το όνομα Δαρδανία ή Βαρδάρσκα. Κανείς δεν θα τους μιλήσει κακό ή θα τους κακολογήσει. Όποιος τους κακολογήσει είναι πράγματι κακός. Και εμείς τους επιτρέπουμε να διαλέξουν οποιοδήποτε όνομα, όχι όμως το δικό μας. Για να τους... Ναι, συνέχεια. Αυτό που να προσθέσω σαν δικό σας είναι το εξής. Ότι δεν πάνε να το έχουν να τους αναφέρουμε με το όνομα Μακεδονία πάνω από 100 κράτη ελεγχόμενα από το Σιωνιστικό Ιερατείο. Εάν εμείς οι ιδιοκτήτες, οι Έλληνες, οι κληρονόμοι του ονόματος, δεν μπούμε, δεν δώσουμε συγκατάθεσή μας, κανείς δεν μπορεί να πάρει το όνομά μας. Όπως εγώ δεν μπορώ να πάρω το όνομα του κ. Υφαντή, και ότι είναι κατοχυρωμένο, ή κάποιας, μια επιχείρηση να κλέψει το όνομα κάποιας άλλης είναι κατοχυρωμένο, πόσο μάλλον όνομα όπως η Μακεδονία που έχει χυθεί ποταμός αίματος χιλιάδες χρόνια για να το κατοχυρώσει. Στο όνομα του ελληνικού λαού, στο έθνος του ελληνικού λαού. Είναι ιδιοκτησία δικιά μας, έθνος. Και όμως αυτά οι επίσημοι Έλληνες κυβερνήτες δεν τα θέτουν σωστά στη διεθνή καινή γνώμη. Όχι μόνο. Και την πολύ και παρασύρονται. Όχι μόνο, δεν τα δίδαξαν ούτε στα σχολεία τα τελευταία χρόνια. Αυτό απαγορεύεται στα σχολεία. Ακριβώς. Και αναγκαζόμαστε εμείς και διδάσκουμε ιστορία. Κάνουμε ιστορία τώρα. Ναι. Λοιπόν. Επίσης να προσθέσω ότι μαζί με το Open Society και όλα αυτά τα δισεκατομμύρια, κάποια από αυτά έρχονται στην Ελλάδα, πάνε και σε άλλα κράτη, προωθούν τις ΜΚΟ, χρηματοδοτούν τις ΜΚΟ και την παράνομη επικισμό, τον παράνομο επικισμό των μουσουλμάνων. Έχουμε ΜΚΟ στην Ελλάδα. Έχουμε ΜΚΟ στην Ελλάδα. Χιλιάδες από ό,τι έχω ακούσει. Χιλιάδες δεν έχουμε, αλλά ο Παπαχελάς τους ξέρει ποιοι είναι. Πάρα πολλές. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλές. Και παίρνει και καλά λεφτά από τι έμαθα. Πολλά λεφτά, χοντρά λεφτά. Και περιμένουν οι Έλληνες να τους δείξει που θα πάνε και που πρέπει να κάνουν. Θα ρωτήσει το Σόρος και θα μας πει που θα πάνε. Είναι και αρκετά κόμματα που είναι... Που πληρώνονται από εκεί. Βλέπονται εκεί γιατί είναι τα λεφτά. Μάλιστα. Κάνουν επάγγελμα. Επάγγελμα. Δεν τους διαφέρουν η Ελλάδα. Επάγγελμα. Άρα οι Έλληνες, όταν λέτε κόμματα, πρέπει να υπάρχει κάποιος διαχωρισμός. Και αυτό πρέπει να ασχοληθείτε εσείς οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι θα ασχοληθούμε με την πολιτική από ανάγκη. Γιατί αν ασχοληθούμε εμείς, αυτοί οι ίδιοι θα τρέχουν, θα μας τρέχουν και θα μας τρελάνουν. Θα χάσουν την πατρίδα μας. Θα πάθουμε ό,τι πάθαμε οι πρόγονοί μας στη Μικρά Ασία. Αυτό ετοιμάζεται στην κυρίως Ελλάδα. Από ανάγκη πρέπει να ασχοληθούμε με την πατρίδα και να βρούμε μικρά κόμματα όπως στην Αθηναγερσία. Υπάρχουν και άλλα πατριωτικά εθνικά κόμματα. Να τα ενισχύσουμε, να τα χρηματοδοτήσουμε όποιος μπορεί, να τα βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Για να... Υπάρχουν περισσότερα από 5 καθαρά ελληνικά κόμματα. Οπωσδήποτε. Και εγώ... Ομάδες. Πολιτικές, πώς το λένε, πολιτικής φορείς, πολιτική φορείς κλπ. Πολιτική φορείς. Λοιπόν, οι μουσουλμάνοι, ο παράνομος επικισμός της Ελλάδος, της Ευρώπης και της Ευρώπης όλης, γίνεται διότι θέλουν συνεργάτες στα εγκλήματα που πάνε να κάνουν. Κατά τον ντόπιο, κατά τον εθνών. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν. Και επειδή δεν μας τα δίδαξαν στα σχολεία, θα αναγκάσω να τα διαβάσω εγώ.
από, είναι κάποια, τα έχει γράψει ο κ. Σαϊφαντής. Ναι, είναι ανερτημένος στο site. Στο site. Λοιπόν, στοιχεία που αποδεικνύουν την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Οι Μακεδόνες είναι πανάρχια ελληνική φυλή, όπως οι Δωροίς, οι Ίωνες και οι Αιωλείς. Μιλούσαν ελληνικά σε διάλεκτο που συγγένευε ιδιαίτερα με τη Δωρική, διότι οι Δωροίς κατέβηκαν τη Μακεδονία στον Νότο. Από τη Μακεδονία από τη και Μακεδονία. Επομένως έχουν την ίδια διάλεκτο. Σωστά. Γι' αυτό και ταιριάζουν οι διάλεκτοι των Δωρεών με των Μακεδόνων. Πολύ έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Το όνομα Μακεδόνες και Μακεδονία είναι λέξεις ελληνικές και παράγονταν από την αρχαία ελληνική λέξη μάκος. Μακεδνός σημαίνει μακρός, ψηλός, που είναι δωρικός τύπος της λέξης μήκος. Και όμως, να θυμίσω που σταμάτησες, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης μας είπε ότι προέρχεται από την ινδική γλώσσα. Α, ναι, το ακούσαμε και αυτό. Μπράβο, συνέχισε τώρα. Μέχρι που έχουν φτάσει οι Έλληνες να μας γελιοποιήσουν. Συνέχισε. Μα, και παίζουν πλάκα μας, λένε αστεία πράγματα και παίζουν πλάκα στην πλάκα, δεν μας σέβονται καθόλου πλέον. Διότι δεν αντιδρά η ελληνική κυβέρνηση, διότι αν υπήρχε η κυβέρνηση ελληνική, το δήμαρχο θα τον είχε σταματήσει στη Θεσσαλονίκη. Αμέσως. Και θα τον είχε αντικαταστήσει. Θα έχει βάλει τον αντιδήμαρχο. Οπωσδήποτε. Προχώρησε. Η θρησκεία των αρχαίων Μακεδόνων ήταν ίδια και απαράλλακτη με τη θρησκεία όλων των υπολείπων Ελλήνων. Πίστευαν στους ίδιους θεούς και θεωρούσαν ότι οι θεοί τους κατοικούσαν στο μεγάλο μακεδονικό βουνό, τον Όλυμπο. Ο Ηρόδοτος, ο πατέρας της ιστορίας, γράφει ολοκάθαρα ότι οι Μακεδόνες είναι Έλληνες. Η πιο σπουδαία μαρτυρία είναι του αρχαίου γεωγράφου Στράβωνα με τη λακωνική φράση «Έστιν ου Ελλάς και η Μακεδονία». Οι αρχαίοι Μακεδόνες είχαν τη δυνατότητα να γίνονται μέλη της αυθιονίας των Δελφών, προνόμιο αποκλειστικά και μόνο για τους Έλληνες. Οι αρχαίοι Μακεδόνες έφεραν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τους οποίους έπαιρναν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους είχαν δικαίωμα συμμετοχής μόνο οι Έλληνες. Στην αρχαία Μακεδονία υπήρχαν ελληνικά θέατρα και παίζονταν ελληνικές τραγωδίες. Δεν μπορούσαν οι Μακεδόνες να παρακολουθήσουν ελληνικές τραγωδίες. Αν ήταν, θα μπορούσαν, λέει, συγγνώμη, δεν το διάβασα καλά. Ναι. Δεν θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν, εάν δεν ήσαν Έλληνες. Αν ήταν βάρβαροι. Αν ήταν βάρβαροι. Ναι. Ο Μέγας Αλέξανδρος συγκίνησε τη στρατεία του ως αρχιστράτηγος, όχι των Μακεδόνων, αλλά όλων των Ελλήνων. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο της Κορίνθου το 335 π.Χ. όλοι οι Έλληνες πλην των Λακεδαιμονίων του παρεχώρησαν την εξουσία. Η διάδοχή του σε όλα τα βασίλεια ενήργησαν αποκλειστικά ως Έλληνες. Διέδωσαν την ελληνική γλώσσα από τη Μεσόγειο μέχρι τον Ιδό ποταμό και πιο πέρα. Η περίοδος εκείνη των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν ονομάστηκε Μακεδονική, αλλά Ελληνιστική περίοδος. Ελληνιστική περίοδος. Τα νιώσε εδώ, δεν πειράζει. Να τελειώσουμε. Λοιπόν, τελειώσουμε. Θέλεις κάτι να προσθέσεις, πες. Ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι μεγαλύτερη παραχάραξη της ιστορίας. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παραχάραξη και όμως την κάνουμε με ελληνική κυβέρνηση. Με Έλληνα, με δίθεν Έλληνες κυβερνήτες. Διότι ο Τσίπρας δεν είναι Έλληνας στην καταγωγή, όχι, είναι Εβραίος. Ο υπουργός εξωτερικών, ο Κοντζάς, είναι Εβραίος στην καταγωγή. Οι μισοί υπουργοί της κυβερνήσεως είναι Εβραίοι στην καταγωγή. Κανένας Έλληνας δεν θα έκανε τέτοιο πράγμα, δεν θα μίλαγε έτσι απαξιωτικά και δεν θα βοηθούσε τους εχθρούς Ελλάδος εναντίον των Ελλήνων. Και τώρα. Συγγνώμη, θα του λέω. Δεν υπάρχει και από ό,τι έχει υποθεί και όλας έχει καταλάβαμε. Αναγκάστηκε ο ελληνικός λαός στα πρώτη φορά, δεν υπάρχει άλλο έθνος, κανένα άλλο κράτος δεν έχει ξανασυμβεί αυτό, να ξεκάνει τέτοια τεράστια συναντήρια εναντίον της κυβέρνησής του να υπερασπιστεί τα σύνορά του. Αν είναι δυνατόν, αν υπάρχει θεός αυτό. Θα τα υπερασπίζει η κυβέρνηση, ναι, όχι ο λαός. Ναι, κάνει συναντήρια για να υπερασπιστεί τα σύνορά του. Και η κυβέρνηση να απέχει.
Να το πολεμάει και να βάζει μάλιστα τρικλοποδίες, να απαγορεύει τα λεωφορεία να φτάνουν στα συλλαγητήρια κλπ. Αυτό είναι τρομερό το οποίο γίνεται. Αγαπητοί μου Έλληνες, επειδή πολλές φορές με ρωτούν, καλά δεν υπάρχουν καλοί Εβραίοι, βεβαίως, υπάρχουν καλύτεροι από μένα και από εσάς όλους, αλλά ποιοι, αυτοί που αγωνίζονται και εργάζονται για να βγάλουν το ψωμί τους, των παιδιών τους κτλ. Αυτοί που είναι στην πολιτική Έλληνες οι Εβραίοι, δεν είναι καλοί κανένας, δεν είναι καλός κανένας, γιατί πρέπει να υπηρετήσει υποχρεωτικά εις βάρος του λαού που διοικεί τα συμφέροντα του κεντρικού ιερατείου του Εβραϊκού. Εάν δεν τα υπηρετήσει, ξέρω ότι θα τον θανατώσουν κατευθείαν με α ή β τρόπο ή τουλάχιστον θα τον κατεβάσουν από πρωθυπουργό ή από υπουργό. Θα χάσει τη θέση του. Τι θέσεις, ποιος τις δίνει? Η κοσμοκρατορία. Αυτοί που διοικούν τον κόσμο μας σήμερα. Αυτοί δίνουν τις θέσεις. Και αφού αυτοί είναι το ιερατείο των σιωνιστών και δίνει θέσεις σε Εβραίο, σημαίνει ότι υπηρετεί σαφώς τα συμφέροντα του σιωνιστικού ιερατείου. Γιατί ρωτάτε αν είναι καλός ο Τσίπρας, αφού είναι Εβραίος στην καταγωγή. Πώς θα κοιτάξει τα ελληνικά συμφέροντα, αν τα συμφέροντα του Ροτσάιλντ είναι αντίθετα και πήγε και τον συγκίνησε πριν ένα χρόνο στο Παρίσι και τα είπανε μυστικά και του είπε εσύ θα κάνεις αυτό, αυτό, αυτό. Του έδωσε τις εντολές, δεν ενεργεί με προσωπικότητα δική του ο Τσίπρας και δεν διοικεί ο Τσίπρας στην Ελλάδα. Το αφεντικό του διοικεί. Αυτός τις εντολές του αφεντικού του εκτελεί. Ή το καταλαβαίνουμε οι Έλληνες ή δεν το καταλαβαίνουμε. Και πάμε στον κατήφορο και καταστρεφόμαστε. Φτάνει πια. Τελειώνει. Το ίδιο κάνει τελετείο και στα Σκόπια με τη διάρκεια του. Μα και οι Σκοπιανοί με δική του είναι. Ο Σόρος είναι. Ο Σόρος στα Σκόπια μην. Δεν ξέρω αν ξέρεις που μείνει. Τα γνώριζα. Στα Σκόπια μείνει ο Σόρος. Λοιπόν, τη έδρα του εκεί είναι. Αυτός έκανε το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Ποιος θα πιέρωσε. Σκοπιανοί είναι ψυριγάριδες, ξυπόλοιτοι. Λοιπόν, του Σόρος χρήματα είναι όλα. Λοιπόν, και γιατί φέρουν τόσους μουσουλμάνους στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και τους δίνουν ελληνική ηθαγένεια. Λοιπόν, γιατί θα τους σταματήσει η στρατηγία να τους μεταφέρουν εκεί και να έχουμε θέματα. Όχι, θα πάμε μακριά. Το θέμα μας τελείωσε αυτό. Δεν θα το πάμε παραπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριοι. Σε μια άλλη εκπομπή θα πούμε για τους μουσουλμάνους γιατί τους φέρνουν κλπ. Εγώ θα ήθελα να προσθέσω μια πολύ μικρή πρόταση. Παρακαλώ να μεταβιβάσετε αυτή την είδηση όσο μπορείτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαδικτύωσης. Τα διαδίκτυα, ώστε να τη δει πολλής κόσμος και πρέπει να μεταφερθεί και στο εξωτερικό, διότι από ό,τι καταλαβαίνω οι ειδήσεις, το τι συμβαίνοντα στην Ελλάδα, οι ειδήσεις δεν φεύγουν στο εξωτερικό. Ναι. Και η παραπληροφόρηση πρέπει να ενημερώσουμε την διεθνή κοινή γνώμη με την αλήθεια. Όποιος μπορεί, ας το κάνει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.